Γνωρίζουμε ότι η αρχική σας ανασχόληση ήταν με την οικονομική επιστήμη. Τι σας όθησε να εγκαταλείψετε το αντικείμενο των σπουδών σας και να στραφείτε προς τη μουσική και τη σύνθεση? Δεν τις εγκατέλειψα τις σπουδές μου, τελείωσα. Αλλά με κέρδισε η μουσική. Είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Η πηγή έμπνευση τη δουλειά σας, τι αποτελεί? Ό,τι συμβαίνει γύρω μου. Και αυτό που βλέπω γύρω μου είναι πολύ όμορφο πράγμα. Έχω μια κόρη λίγο μεγαλύτερη από εσάς, είναι στην τρίτη ηλικίου και σήμερα είναι στην πενθήμερη εκδρομή, ας πούμε. Και λέω, μπαίνοντας μέσα, βλέπω νέα παιδιά και λέω, κοίτα να δεις πώς συμβαίνει. Οι νέοι άνθρωποι, άλλοι να διασκεδάζουν κάπου αλλού και κάποιοι άλλοι να δημιουργούν. Βλέπω και τον Κάμερον απέναντι, ας πούμε, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και σταθερός από το βλέπω στο δικό χέρι. Και λέω τι όμορφα πράγματα μπορεί να συμβαίνουν από τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας. Αυτό μπορεί να είναι πηγή έμπνευση για ένα τραγούδι. Αν δεν κάνουμε λάθος, είναι η πρώτη φορά σας στο φεστιβάλ μας. Ναι, είναι η πρώτη φορά δυστυχώς και απολογούμε γι' αυτό. Πώς σας φαίνεται η πρώτη σας επαφή με όλο το κλίμα και τον χώρο? Θα έλεγα ότι ξαφνιάστηκα θετικά. Είναι από τα ωραία ξαφνιάσματα. Όπως όταν βλέπεις ένα ωραίο πίνακα, όπως βλέπεις μια ωραία συναυλία, ένα ωραίο τοπίο. Έτσι και εγώ, ερχόμενος εδώ πέρα και βλέποντας και αισθανόμενος τι πραγματικά συμβαίνει, αισθάνθηκα μια απίστευτη χαρά. Ως πρόεδρος της ΕΡΤ, σίγουρα θα γνωρίζετε τις καλλιτεχνικές δράσεις του Ομίλου. Θεωρείτε πως η στήριξη που παρέχει η ΕΡΤ σε φεστιβάλ όπως το δικό μας και σε παρόμοιες δράσεις είναι επαρκής? Όχι, δεν είναι καθόλου επαρκής. Θα μπορούσε ο φορέας σας από μεριά του να κάνει κάτι περισσότερο και για την προβολή και για την ενίσχυση τέτοιων δράσεων? Οφείλει και απολογούμε γι' αυτό. Δεν είναι τόσο ισχυρή, τόσο ουσιαστική όσο θα έπρεπε να είναι. Και τώρα για την οικονομική ενίσχυση του Φεστιβάλ Ολυμπίας από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας, είναι ικανοποιητική ή θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση δεδομένου του έργου που προσφέρει? Είσαι πολύ σκληρή. Αλλά παρόλα αυτά λέω ότι η ΕΡΤ σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες νομίζω ότι έκανε το καθήκον. Ίσως θα έπρεπε να είναι πιο γενναιόδορη. Αλλά τα οικονομικά όλης της χώρας ξέρετε ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Ίσως θα έπρεπε και εμείς έτσι να το ξαναδούμε και να είμαστε πιο γαλαντόμενοι. Ευχαριστώ. Και εγώ, κορίτσι μου, και εγώ. Γεια σας.